Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της αλαντοβιομηχανίας Κρέτα Φάρμς στην περιοχή του Λατζιμάρε Θύμνου. Ολοσχερός καταστράφηκε η αποθήκη, στην οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά με υλικά τυποποίησης και άλλα έφλεκτα, ενώ η δεύτερη αποθήκη, στην οποία επεκτάθηκε η πυρκαγιά, έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Τελικά η πυρκαγιά από την μία αποθήκη περίπου 800 τετραγωνικών που ξεκίνησε στην Κρέτα Φάρμ μεταδόθηκε στη διπλανή αποθήκη πολύ μεγαλύτερη. Συνολικά οι δύο αποθήκες είχαν έκταση περίπου 3.500 τετραγωνικά μέτρα. Μεταδόθηκε και κεγόταν κυρίως το πάνελ της δεύτερης αποθήκης. Η πρώτη αποθήκη, η οποία είχε φιλμ υλικά συσκευασίας χαρτικά για την εταιρεία, και εγώ ήταν ολοσχερός, δεν μπορούσαμε ακόμα κάτι. Προσπαθήσαμε να σώσουμε τη δεύτερη αποθήκη. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε απόλυτα. Σώσαμε ένα μέρος αυτής της αποθήκης και τελικά η πυρκαγιά τέθηκε υπό γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα. Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο των πυροσβεστών ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω των συνεχών αναζωπηρώσεων, ενώ έδιναν μάχη ώστε η πυρκαγιά να μην φτάσει στην κεντρική μονάδα παραγωγής και σε άλλα παρακείμενα κτίρια της εταιρείας. Αυτή τη στιγμή, την επόμενη μέρα που είμαστε τώρα, η πυρκαγιά ακόμα καίγεται μέσα στην αποθήκη, έχουν πέσει λαμαρίνες και κάτω από αυτές υπάρχει φωτιά. Προσπαθούμε να σβήσουμε και την τελευταία εστία για να μην προξενήσει περαιτέρω ζημιές. Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής και από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από όλο τον νομό Ερθύμνου με τη συνδρομή πυροσβεστών από Χανιά και Ηράκλειο. Την ώρα της πυρκαγιάς η εταιρεία βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, όμως ευτυχώς δεν σημειώθηκε το παραμικρό σε κανέναν εργαζόμενο. Επίσης, το σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσε για προληπτικούς λόγους ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως και οι εθελοντές σαμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού. Συνολικά επιχειρήσανε 17 οχήματα υδροφόρα και 2 υδροφόρες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Ερθύμνου. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η αιτία της πυρκαγιάς και προς το παρόν η εταιρεία δεν δύναται να εκτιμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, οι εγκαταστάσεις και τα αποθέματα της επιχείρησης είναι πλήρως ασφαλισμένα και η παραγωγική διαδικασία και η τροφοδοσία της αγοράς με προϊόντα Κρέτα Farms συνεχίζεται κανονικά. Οι γραμμές παραγωγής είμαστε έτοιμοι να επαναλειτουργήσουν άμεσα. Έχουμε πληγεί στις αποθήκες των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων και είμαστε έτοιμοι να ξαναξεκινήσουμε την παραγωγή άμεσα, όπως σας είπα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πελάτες, τους καταναλωτές μας που μας στηρίζουν και θα μας στηρίξουν και τώρα, καθώς επίσης και τις διοικητικές υπηρεσίες, την πυροσβεστική που σταθήκαν στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή.